Στο χώρο της υγείας, από το 1991 μέχρι το 2010, έχουν δοθεί δημόσια και ιδιωτική δαπάνη περίπου 265 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, προκύπτει από στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων ότι η δημόσια δαπάνη το 2001 ήταν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια και το 2009 έφτασε τα 5,5 δισεκατομμύρια. Και το αντίστοιχο ποσό για τα νοσοκομεία ξεκίνησε από τα 250 για να φτάσει περίπου στο 1,2 δισεκατομμύρια το 2009. Άρα καταλαβαίνουμε ότι στον χώρο της υγείας όλα αυτά τα χρόνια συνολικά έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έχουν επεχτεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Και ήταν η περίοδος κατά βάση η χρυσή περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων. Οπότε και περίπου το 2000 το ΡΥΚΟΣ Τινάν ξεκίνησε τη λειτουργία του. Αμέσως μετά τη λειτουργία του το 2000, λίγα χρόνια αργότερα, αναγκάστηκε να καταφύγει σε δανεισμό, οδηγήθηκε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο και εν τέλει ιδιωτικοποιήθηκε με τον τρόπο που ιδιωτικοποιήθηκε. Αυτό το οποίο σήμερα εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής των όλων εξελίξεων είναι το πρόσωπο του κύριου Μαρτίνη. Προφανώς είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρτίνης κρατείται για δύο κακουργήματα. Το ένα για παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του. Και το δεύτερο αφορά απιστία, γιατί έκανε έκπτωση 60% με 100% σε πρόσωπα VIP της πολιτικής ζωής κτλ. Προφανώς ο κύριος Μαρτίνης δεν εμφανίστηκε το 2012. Με μία πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί κανείς εύκολα να μάθει και να πληροφορηθεί συνολικά τα πεπραγμένα του κύριου Μαρτίνη και τι έκανε και τα προηγούμενα χρόνια στο τιμόνι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όταν φτάσαμε στο σημείο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να αντιμετωπίζει το κίνδυνο αποπομπής από τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού. Και με μία ακόμα πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε και με ποιους είχε σχέση ο κύριος Μαρτίνης, όπως για παράδειγμα τα 320.000 ευρώ που έδινε σε εταιρεία της κόρης της κυρίας Μπακογιάννη, χρήματα τα οποία είχαν μαζευτεί από εράνους του κόσμου για offshore εταιρείες και άλλα πολλά. Αυτό ανέφερα ότι μετά από μια πρόχειρη έρευνα που ο καθένας μπορεί να κάνει στο διαδίκτυο. Εκτός αν φυσικά θέλουμε να αποκρίνουμε και αν δεν επιτρέπουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί διακόπτετε τώρα. Έχετε να μιλήσετε. Να το κρατήσει το σημείο σας, να το πείτε για αυτό στη συνέχεια. Και με πρόχειρη έρευνα που ο καθένας μπορεί να κάνει στο διαδίκτυο. Επομένως, το ποιος ήταν ο κύριος Μαρτίνης το γνωρίζαμε και αυτό το αναφέρω διότι ξαφνικά οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ανακάλυψαν ότι ο κύριος Μαρτίνης είναι ένα κακό πρόσωπο, ο οποίος έχει κάνει χίλια μύρια κτλ. Αυτό το οποίο μελετάμε έχει να κάνει με το πώς ένα νοσοκομείο οδηγήθηκε εν τέλει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες έχουν αναλυθεί και από προηγούμενους ομιλητές στην ιδιωτικοποίηση με την εμπλοκή και πολιτικών προσώπων. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω και να αναφέρω είναι ότι ξαφνικά ανέκυψε το ενδιαφέρον κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μέλλον των εργαζομένων και ότι καλώς έκανε ό,τι έκανε ο κάθε υπουργός προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία και τη σωτηρία του νοσοκομείου και της θέσης εργασίας. Αλλά προκύπτει και ένα ερώτημα πολιτικό, το τι κάναν όλοι τα προηγούμενα χρόνια και για ποιο λόγο επέτρεψαν να δημιουργηθεί αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση και να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Και αυτό το αναφέρω κλείνοντας με την ευκαιρία ότι αυτή η πρακτική, από ό,τι φαίνεται, είναι πάγια τακτική. Έχει εμφανιστεί και στα συνεταιριστικά εργοστάσια, για παράδειγμα, της Ξάνθης, το πώς διαχειρίστηκαν, το πώς φτάσαν σε ένα διέξοδο και πώς εν τέλει μπροστά στο δίλημα κλείνει ή ιδιωτικοποιείται, έχουν οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση. Σίγουρα η εξεταστική έχει να διερευνήσει και να αφοσιωθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά καλό είναι να μην υποκρινόμαστε και να μην κρύβουμε κάποια ζητήματα κάτω από το χαλί. Σας ευχαριστώ. Κύριος Βλάχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε στη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, γιατί πραγματικά μετά την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θέλαμε να πλανάται η παραμικρή σκιά πάνω από το δημόσιο βίο.
Προσήλθαμε λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή να συμβάλλουμε στην εξέβρεση των πραγματικών μεγεθών και των πραγματικών στοιχείων. Δεν μιλάμε για συμψηφισμό, δεν μας ενδιαφέρει ο συμψηφισμός, αλλά βεβαίως οφείλουμε να αναδεικνύουμε και εκεί που υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά, γιατί ξέρετε, το πόρισμα αυτής της Επιτροπής για να είναι πιστικό πρέπει να είναι προϊόν συνέπειας και στοιχείων. Άκουσα με προσοχή τον εισηγητή της πλειοψηφίας σήμερα, ο οποίος επικαλέστηκε πάρα πολύ, ο κ. Λάπας, επικαλέστηκε πάρα πολύ μια συνέντευξη του κ. Μαρτίνη. Και αναρωτήθηκα. Ναι. Ωραία. Παρόλα αυτά, το τροποποιώ λίγο, θα έλεγα και στη συνέχεια τοποθετήσεων άλλων συναδέλφων ότι από τη στιγμή που ακούγονται σε αυτή την συνεδρία, σε αυτή την Επιτροπή ονόματα, θα ήταν χρήσιμο αυτό να είναι αποτέλεσμα κάποιων στοιχείων, κάτι να αποδεικνύεται, έστω να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Το να λέμε ότι, όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, μια πρόχειρη ματιά να ρίξουμε, διαπιστώνουμε και ξεφρύνουμε το όνομα ενός συναδέλφου. Όπως δεν θα ήθελαμε να ακούγεται το όνομα το δικό μας, έτσι πρέπει να προστατεύσουμε όλους μέχρι αποδείξεις των αντίον. Εμείς, όπως είπα, και το βλέπετε και από την στάση μας αυτές τις πρώτες συνεδριάσεις, εάν αποκαλυφθούν, εάν βρεθούν στοιχεία τα οποία ενοχοποιούν τον οποιοδήποτε, όλα στο φως. Όλα στο φως. Αλλά να είναι στοιχεία. Μην δημιουργούμε κατηγορητήριο νωρίς-νωρίς, γιατί αν αυτό το κατηγορητήριο καταρρεύσει, δεν ωφελεί κανέναν. Και αν θέλετε, και όχι υπάρχουν πολλές σκοπιμότητες, το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχουν, αφού θα δικαιώσουν αυτούς που σήμερα φέρονται εδώ ως κατηγορούμενοι και οι οποίοι θα εισπράξουν τη συμπάθεια του κόσμου, της κοινής γνώμης, γιατί κατηγορήθηκαν άδικα, χωρίς στοιχεία. Θα έλεγα λοιπόν ότι και αυτό ισχύει και για το άνοιγμα των λογαριασμών. Ναι, σαν θέση αρχής εμείς δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε για ποιους ζητάμε. Όχι γενικά, να ανοίξουν όλοι. Και μέσα από αυτό το άνοιγμα των λογαριασμών, μήπως βρεθεί κάποιο στοιχείο. Πρέπει να προσεγγίσουμε, να εντοπίσουμε τα πρόσωπα και στα συγκεκριμένα πρόσωπα να ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών. Κλείνοντας, θέλω και πάλι να επισημάνω ότι τα ερωτήματα που σήμερα ετέθησαν από κάποιους συναδέλφους, ότι ερωτάτε, να διευκρινιστεί, να διερευνηθεί. Σε ποιον τα απευθύνομαι? Εδώ δεν κάνουμε, δεν ξέρω, δεν είναι δικαστήριο για να δικάσει. Τα στοιχεία εμείς πρέπει να τα βρούμε. Άρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, όταν λέμε κάτι, ή φέρνουμε το συγκεκριμένο χαρτί που αποδεικνύει αυτό που λέμε, ή το χαρτί αυτό ή το στοιχείο αυτό το ανασύρωμε από μια συγκεκριμένη δικογραφία. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Μου είπαν, άκουσα κλπ. Θα έλεγα, ναι, στο διαδίκτυο ο καθένας έκανε. Και επειδή έβγαινε και ο Νικολόπουλος, εντάξει. Δικαίωμά του είναι σαν δημοσιογράφος που είναι να καλεί όποιον θέλει, αλλά λέμε ότι. Δημοσιογραφία, βασίλειο, το παιδί μου, από την ευρία έννοια, αφού καλεί και συζητά, δημοσιογραφία. Λοιπόν, λέω όμως ότι πρέπει να φέρει στην Επιτροπή κάποια στοιχεία. Γιατί ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να μπορεί να το αποδείξει. Εμείς λοιπόν θα δεχτούμε στοιχεία από τους πάντες, αρκεί να μπορούν να τα αποδείξουν. Και νομίζω ότι με αυτά τα συνετά και υπεύθυνα βήματα, αν πάμε, πράγματι θα διελευκάνουμε την όλη υπόθεση των θεμάτων της υγείας και το πόρισμά μας, που εγώ θα ευχηθώ να είναι ενιαίο, είναι και πιστικό, αλλά και δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Μιας διερεύνησης ευθυνών πολιτικών προσώπων, ακόμη και στο επίπεδο των πρώην υπουργών ή κοινήν υπουργών, δημόσιων λειτουργών, ανθρώπων που συμμετέχουν στην δημόσια ζωή και στη βάση δικογραφιών, εγγράφων, ένορκων καταθέσεων, θα έλεγα και αποφάσεων διοικητικών οργάνων, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να διερευνήσουμε
πώς φτάσαμε ως εδώ. Πώς η Ελλάδα στον χώρο της υγείας έφτασε να έχει τεράστια ελλείμματα, να έχουμε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, να έχουμε επιβάρυνση του δημοσίου συμφέροντος και όλα αυτά να χρειάζεται να τα διερευνήσουμε, όπως ακούγεται στην Επιτροπή, με την απόλυτη ευθύνη που έχουμε να το κάνουμε σοβαρά. Πριν από ένα μήνα περίπου είχα πάει ως προσκαλεσμένος και εκπροσωπώντας και τη Βουλή σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τιμήν του έργου, του ανθρωπιστικού έργου που έχει κάνει και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η Ερυθρά Ημις Έλληνος και ειδικά το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ με τις διάφορες δραστηριότητες και εκεί με μεγάλη έκπληξη άκουσα τον νυν πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού να λέει φοβερές καταγγελίες για όλο αυτό το πάρτι το οποίο οδήγησε ένα κοινοφελές ίδρυμα να έχει όλα αυτά τα εκρηκτικά ελλείμματα. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ για τη διαδικασία της μεταβίβασης του Ερίκος Δινάν, αλλά κοιτάξτε λίγο το μεγάλο ερώτημα. Πώς έφτασε το Ερίκος Δινάν στα χρόνια αυτά της λειτουργίας του, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2000, που άρχισε να λειτουργεί ενώ ιδρύθηκε το 1992, να έχει ελλείμματα του ύψους των 300 εκατομμυρίων και να χρειάζεται με διάφορους πράξεις, με διάφορους τρόπους, με διάφορες μεθοδεύσεις, να φτάνουμε στο να χάνουμε από τον δημόσιο τομέα συνολικά, από ένα ίδρυμα το οποίο εκτός από το ότι έχει στη διοίκηση του τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού και τρία μέλη διορισμένα από τον Ερυθρό Σταυρό, έχει και τρία μέλη τα οποία διόριζε το Υπουργείο Υγείας και τα οποία είχαν την ευθύνη να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Προστατεύτηκε το δημόσιο συμφέρον. Δεν έχουμε προφανώς κάποιες ευθύνες οι οποίες να είναι εντελώς ορατές για το πώς μπορεί ένα ίδρυμα το οποίο χρειάζεται με τον τρόπο που θα νοικοκυρεύει τα οικονομικά του, με τον τρόπο που θα διαχειρίζεται τα έσοδα που έχει από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα έσοδα που έχει από το Υπουργείο Υγείας και την γενικότερη οικονομική του λειτουργία να μην φτάνει σε τέτοιο παθητικό. Δεν φταίει κανένας. Έχουμε πια την ένορκη διοικητική εξέταση, την οποία διενεργήθηκε με δύο αποφάσεις μέσα στον χώρο βέβαια των φυλακών του πρώην Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του κ. Μαρτίνη. Και αυτά, όταν πρόκειται για καταγγελίες που είναι εντελώς συγκεκριμένες για το πώς μεθοδεύτηκε όλη αυτή η ιστορία, οφείλουμε να τις εξετάσουμε. Εγώ, εκτός από την πρόταση που έγινε για να έρθει ο Ανδρέας Μαρτίνης και να πει τη δική του εκδοχή για όλη αυτή τη μεθόδευση, θα έλεγα να καλέσουμε και τον νυν πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αυγερινό, να έρθει να μας πει, ελάτε εδώ, πώς ο Ερυθρός Σταυρός διαπιστώνει την κατάντια αυτού του ιδρύματος. Πώς διαπιστώνει ότι έναντι του ποσού των 115 εκατομμυρίων ευρώ, σαφώς υποδιέστερο από τη συνολική περιουσιακή δυνατότητα του συγκεκριμένου κοινοφιλούς ιδρύματος, να μεταβιβάζεται και να χάνεται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν το χρειαζόμασταν. Δεν χρειαζόμασταν τον Ερυθρό Σταυρό. Μπήκε ένα ερώτημα αν θα μπορούσε να το κρατήσει το δημόσιο. Εγώ δεν απαντάω με ελαφρά καρδιά αν θα μπορούσε ο ευρύτερος δημόσιος τομέας στα πλαίσια μιας γενικότερης αναδιάρθρωσης του τι ιδρύματα υπάρχουν στην Αττική. Ειδικά εδώ σε αυτό το χώρο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ποιες είναι οι οικοπαιδικές εκτάσεις και πόσο κοστίζουν και πώς μπορεί με τις εγκαταστάσεις που έχει ο Ερυθρός Σταυρός να αξιοποιηθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία δραστηριοποιούνταν και είχε και μονάδες εντατικής θεραπείας και καρδιοχειρουργική κλινική και πολλά άλλα ζωτικά τμήματα, να μπορέσει να αξιοποιηθεί για το δημόσιο συμφέρον. Λέω λοιπόν ότι αυτή η διερεύνηση πρέπει να γίνει με σαφή τρόπο. Τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ενοχοποιούνται, οφείλουμε να τα ακούσουμε.
όπως και τα διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στις διοίκησεις. Έχουν προφανώς ευθύνες για το ότι είχαμε όλο αυτό το παθητικό. Νομίζω ότι οφείλω να πω και τρία πράγματα μόνον για το άλλο ζήτημα που μας ήρθε εδώ ως ποινική δικογραφία. Συμφώνησα ότι να μην κάνουμε συζήτηση σήμερα. Αλλά το να ξέρει η Επιτροπή ότι μας έρχεται πάλι ως ένα μεγάλο ζήτημα υπερκοστολόγησης. Με ευθύνη κάποιων οργάνων που έχουν βαρύνουσα σημασία. Της πρώην διοίκησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Της πρώην διοίκησης του ΕΟΠΗ. Με διαφορετική εκτίμηση του κόστους μιας διαγνωστικής εξέτασης που γίνονταν με κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο στο χώρο των νοσοκομείων στο ίδιο ποσό και να εκτιμά εντελώς διαφορετικά η νέα διοίκηση του ΕΟΠΗ, η νέα διοίκηση του Κεντρικού Συμβούλιου Υγείας, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα πώς επιβαρύνεται το δημόσιο συμφέρον. Προτείνω λοιπόν και αυτό με σοβαρό τρόπο να το ελέγξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκιόλας. Είναι δύο άτομα ακόμα, συνάδελφοι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μοιραία πρέπει, επειδή έχουν λεχθεί αρκετά και επισημάνσεις και διαπιστώσεις, μοιραία θέλω να σταθώ σε δύο-τρία σημεία, όπως προκύψανε από την εισήγηση του εισηγητή της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να πω το εξής. Ακούστηκε ότι η πρόταση για να πάρει πίσω... Ακούστηκε ότι για να πάρει πίσω η κυβέρνηση, δίνοντας 300 εκατομμύρια, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει, δεν θα έπρεπε να σταθεί αφορμή και αίτιο για να προχωρήσουμε στην συγκρότηση και σύσταση της παρούσας Επιτροπής. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι μας παραδώσατε κατεστραμμένο, κακό, στραβό, εσφαλμένο, καταχρεωμένο, εμείς μοιραία θα το επιβαρυνθούμε και θα το διορθώσουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οράτε αυτοκινητοδρόμους, οράτε διαπλοκές, οράτε ένα σωρό κακά και μοιραία όσα. Να είστε σίγουροι ότι σταθερά και με βιώσιμα μέτρα και δίκαιες μεταρρυθμίσεις θα το πράξουμε και θα αποκαταστήσουμε αδικίες και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Ακούστηκε ένα επίσης εξωφρενικό ότι εμείς δήθεν νοιαζόμαστε για να πάρουν τα 200 περίπου εκατομμύρια τα χρήματά τους οι προμηθευτές και λοιποί πιστωτές που χάθηκαν, γιατί κατά τα άλλα το δημόσιο και η τράπεζα πήρε τα χρήματά της. Δηλαδή, ότι έψε έξω ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, έστω νομικού, σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύεται όμως από το κράτος και από το Υπουργείο Υγείας. Είναι αδιάφορο ότι ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που αποστολή και σκοπό έχει τη δημόσια υγεία να φτάσει να είναι καταχρεωμένο και στα όρια της καταστροφής, ενώ είναι τόσο γνωστό ότι ανάγκη μεγάλη έχουν οι πολίτες για παροχή υγείας, θα το αφήσουμε και θα μείνουμε αδιάφοροι? Πόσο στόχαστο και προοπτικά αντικοινωνικό μοιάζει. Εμένα τουλάχιστον έτσι μου ακούγεται. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πληροφορούμαστε ότι μονάδες υγείας σαν αυτή, καινουργής, πολλαπλώς πρικισθήσα, με καλούς γιατρούς κτλ., πάει να κλείσει και εμείς αδιαφορήσαμε? Τι γίνανε χρηματικών? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν φέρει αυτό, δεν μας ενδιαφέρουν οι παροχές της υγείας. Άκουσα επίσης με εντύπωση πραγματικά αναμάσιμα των όσων περιγράφονται στις από 6-6 του 2014, πρακτικά δηλαδή, τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελήσου Ιδρύματος. Ναι, αμέ, θα το συμπλήρωνα, κύριε συνάδελφε, το οποίο τότε προεδρεύεται από τον κύριο Γρηγόριο Κοστάρα και με εισηγητή τον αντιπρόεδρο κύριο Αλέξιο Παπανεθυμετάκη, ο οποίος στη συνέχεια προσλήφθηκε, να μην το ξεχνάμε, σαν διευθύνων σύμβουλος της ημιθέα. Της θεάς που έλεγε και ο συνάδελφος πριν, αυτής δηλαδή που εξαγόρασε στον πληστηριασμό του Ερίκος Ντινάν. Δηλαδή τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε? Τους συνηγόρους να κάνετε, τους συνηγόρους, τους υπερασπιστές, αυτούς που κάθε τόσο τους άλλαζαν οι διοικήσεις κατά επιθυμίαν των υπουργών για να παραδώσουν τι, πάλευκες τις διαχειρήσεις της μέχρι τότε? Όχι, δεν το περίμενα, κύριε συνάδελφοι, και τουλάχιστον απευθύνουμε και στον κύριο Βλάχο και στην κυρία Χριστοφιλοπούλου
αν πράγματι έχουμε διάθεση, και σε εσάς κύριε Μηταράκη, και ελπίζω να με εκπλήξετε, να βρούμε στοιχεία του τι έφταιξε μέχρι τώρα. Πώς φτάσανε τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Πώς φτάσανε λοιπόν τα πράγματα. Λοιπόν, αν έχετε στεντορία φωνή, παρακαλώ να έχετε και μεγάλη υπομονή για να ακούτε. Και αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, κύριε Γεραντά. Και αν έχετε διάθεση. Πολύ καλά πήγαμε ως τώρα. Ακούστε, μα γιατί φωνάζετε. Συγγνώμη. Μήπως είναι η κούραση. Σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνω. Αν έχετε στεντόρια φωνή, να έχετε και μεγάλη υπομονή, κύριε συνάδελφε. Πολύ ωραία πηγαίναμε ως τώρα. Μην εξοδεύετε τη φωνή. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του με ποιο τρόπο έχει με φωνές. Κύριε Πρόεδρε, γιατί με διακόπτει, παρακαλώ. Γιατί διακόπτομαι. Είναι πολύ βασικό. Γιατί διακόπτομαι. Είναι πολύ βασικό το. Έτσι το καταλάβατε. Ακούστε. Ότι κατηγορείστε. Ακούστε. Έτσι καταλάβατε ότι κατηγορείστε. Ακούστε. Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν. Ακούστε. Διακόπτω το χρόνο καταρχήν. Ακούστε να σου πω κάτι. Λοιπόν, όποιο αναγνωρίζει τον εαυτό του σε μια τοποθέτηση συναδέλφου, σα παρακαλώ πάρα πολύ να κρατάτε μια σημείωση. Συμβαίνει. Άμα μιλάτε αυτό. Άμα μιλάει κανείς τελευταίος, έχει το δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση, γιατί όμως εξανίσταστε. Θα περιμένετε τη σειρά σας. Θέλετε να πάρετε το λόγο μετά. Μετά. Σας παρακαλώ τώρα, γιατί πάει πάρα πολύ καλά αυτή η συνεδρίαση. Μην τη χαλάσουμε. Κύριε Γιώλα, έχετε συνέχεια. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πάλι πολλές εισηγήσεις και αναλύσεις για το τίμημα. Το τίμημα λοιπόν το οποίο κάποτε είχε αποτιμηθεί το 2,6-2,7 περίπου στα 174 είχε αντικειμενική αξία 81.500.000 και επετεύχθη τελικώς 98.000 αξία κατά το εκπληστηρίασμα. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 11-12%. Μιλάμε όμως, επειδή όσοι υπήρχαν αυτές οι συνθήκες ή οικογένειες που ακούστηκα, μιλάμε όμως για ένα νοσοκομείο, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα, που ήταν, όπως είπα, επαρκώς στελεχωμένο, καινουργιές, με εξοπλισμό άρτιο, που οποιαδήποτε καλό επενδυτικό πλαίσιο από μια εταιρεία που θα ήθελε όντως να αναλάβει το βάρος αυτό, νομίζω ότι θα προσέφερε και στην κοινωνία και παράλληλα θα μπορούσε να αποκομίσει και ένα επαρκές κέρδος. Αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε και για τις τροπολογίες. Εγώ λοιπόν, επειδή εντάξει δεν μπορούσα να μην τα πω αυτά, δεν είμαστε απαθείς εδώ, όλοι κρίνονται και μπορούμε ο καθένας να δώσει τις εκτιμήσεις του. Θέλω να εισφέρω και ορισμένα στοιχεία κατά την αποτίμηση του δικαστικού επιμελητού στον πληστηριασμό. Η γνώμη μου υπήρξε ατελής, αόριστη και μη συγκεκριμένη. Ειδικότερα, για τα κινητά που εξετιμήθηκαν με συνολική αξία 3.650.750 ευρώ, και περιέχουν ιατρικά μηχανήματα, πάσης φύσεως, εξοπλισμό. Μιλάμε για ακριβά μηχανήματα και για ένα εξοπλισμό της τάξης του μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος αυτού του Οχταορόφου. Ενώ αναγράφονται με κωδικούς, λοιπόν, με κωδικούς φύσεως εκτεταμένης, σε 50 σελίδες περιέχονται από τις κατατεθειμένες σελίδες εκεί, δεν έχουν και έχουν αναλυτική περιγραφή του μοντέλου, του προμηθευτή, ακόμα και σε ποιον τμήμα και σε ποιον όροφο βρίσκονται, δεν αναγράφεται η τιμή η χρηματική. Πότε δηλαδή αγοράστηκαν, από ποιον, ποιο ήταν το τιμολόγιο προμήθειας. Έτσι. Αόριστα λοιπόν ερχόμαστε και βγάζουμε μια τιμή. Πού είναι, δεν υπάρχει τιμή αγοράς. Τα λοιπά αναφερόμενα δικαιώματα. Όπως το άειλο δικαίωμα επί του διακριτικού τίτλου του νοσοκομείου, προερχόμενο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και σαν Ερίκος Δινάν. Η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Οι απαιτήσεις του νοσοκομείου έναντι τρίτων από τις διαρκείς συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας που είχε και με ταμεία και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο αποτιμητό στοιχείο. Δηλαδή, στοιχείο, πόσα οφείλονται από τον ΕΟΠΗ, την Α ή Β ασφαλιστική εταιρεία, πέραν από την εσφαλμένη αποτίμηση που έχει κάνει εντελώς αόριστα ο συγκεκριμένος δικαστικός επιμελητής. Η φήμη και η πελατεία επίσης. Αυτά λοιπόν είναι νομίζω στοιχεία τα οποία εξέφυγαν. Ασφαλώς πρέπει να το διερευνήσουμε και ξεκινάμε από κάποια ερωτηματικά και μάλιστα και γι' αυτό μας εμέμφθησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, γιατί λέει ρωτάτε και δεν μας φέρνετε στοιχεία συγκεκριμένα. Για να ακούσω ένα στοιχείο που εισφέρατε εσείς
πέρα από την εισηγορία. Έτσι. Λοιπόν, εμείς αυτά είχαμε να πούμε, θα το διερευνήσουμε περαιτέρω και γι' αυτό νομίζω συγκροτήθηκε αυτή η επιστροπή, την οποία και εσείς και οι παρατάξεις σας υπερψήφισαν για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Βέτα, θέλετε να...